Οι ανατιμήσεις αλλά και το κυρίαρχο άγχος συνολικότερα των ανθρώπων, κυρίες και κύριοι, που ασχολούνται με τη λαϊκή αγορά της Καβάλας, ήταν από τα κυρίαρχα θέματα της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου. Μια κατάκτηση που ξεχυλίζει με τα τεράστια προβλήματα και τα τεράστια κόστη, με τις ανατιμήσεις αλλά και με τις αυξήσεις, όπως τονίζουν, σε πετρέλαια και τα πρώτα είδη που χρειάζονται για την επιβίωση του επαγγέλματός τους. Ζητούμε άμεσα να πάρθουν τα κατάλληλα οικονομικά μέτρα και η ελληνική πολιτεία να στηρίξει τους επαγγελματίες. Εν τω μεταξύ, άλλο να ξανασημειωθεί ότι ήταν μια καλή αγοραστική ημέρα, καθώς ο καλός καιρός, από ό,τι φαίνεται, βοήθησε αρκετά όσον αφορά στην αγορά των βασικών προϊόντων, από εκεί και πέρα, ωστόσο, όσον αφορά τα ενδύματα και τα υποδήματα, δυστυχώς η κίνηση ήταν αρκετά μέτρια. Κίνηση υπάρχει, ο καιρός είναι καλός, ο κόσμος κατεβαίνει και όπως έχω πει και παλαιότερα, η λαϊκή αγορά δίνεται και μια βολτίτσα. Έτσι. Ο κόσμος κατεβαίνει, στηρίζει τη λαϊκή αγορά. Θεωρώ ότι μια σειρά πραγμάτων όμως περιορίζουν τις αγοραστικές σκέψεις του κόσμου, έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει τα κυρίως απαραίτητα της οικογένειάς του, που είναι λόγω της αύξησης της ΔΕΗ, λόγω της αύξησης των καυσίμων, θεωρώ ότι ο κόσμος έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Το καλό είναι ότι πηγαίνουμε προς το καλύτερο όσον αφορά τον κορονοϊό και αυτό βλέπω να φαίνεται πλέον στην ψυχολογία του κόσμου. Βλέπω να φαίνεται στη διάθεση του κόσμου, γιατί έχουμε να κάνουμε με πάρα πολύ κόσμο εδώ στη Λαϊκή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε επαφές και καταλαβαίνουμε τις διαθέσεις του κόσμου. Ευχόμαστε να πάει έτσι και το Πάσχα τουλάχιστον να ανακάμψει λίγο η αγορά, γιατί το έχουμε πραγματικά ανάγκη. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφός σας μας τόνισε ότι υπάρχουν τεράστιες ανατιμήσεις και αυξήσεις και στα δικά σας προϊόντα. Μιλούμε για αυξήσεις που μπορεί να αγγίξουν και τα 2 και τα 4 ευρώ, κύριε Πρόεδρε. Ένα τεράστιο βάρος που θα πρέπει να υπομειστείτε και εσείς και έχετε και τον διχασμό για το αν θα πρέπει ή όχι να αυξήσετε και εσείς τα προϊόντα που φτάνουν τελικά στον καταναλωτή. Έχω πει πολλές φορές ότι η λαϊκή αγορά έχει απορροφήσει πάρα πολλές ανατιμήσεις. Το ίδιο κάναμε και τώρα. Οι ανατιμήσεις οι οποίες είδαμε μέσα στο χώρο της λαϊκής είχε να κάνει με την κακοκαιρία, είχε να κάνει με την παγωνιά, με τον παγετό και εκείνο κράτησε, θα έλεγα, ουσιαστικά γύρω σε μια εβδομάδα. Υπάρχουν κάποια είδη όμως τα οποία έχουν τσιμπήσει λίγο προς τα πάνω, όμως θα έλεγα ότι είναι μηδαμινά μπροστά σε αυτό το οποίο προσφέρει η λαϊκή αγορά, σε αυτό το οποίο κάνει η λαϊκή αγορά όλα αυτά τα χρόνια, που είναι να πουλάει φθηνά και φρέσκα προϊόντα. Τέλεια μέρα ήταν. Χαμηλή δεν μπορώ να πω ότι ήταν πάνω από μέτρια. Εντάξει, ανατιμήσεις είναι λόγω παγετών, αυτά είναι πλέον γνωστά. Λογικές σχετικά πάντα τιμές οι λαϊκοί. Χαρήκαμε και τον ήλιο, όλα καλά για σήμερα. Ωστόσο, σχεδιάζετε να κάνετε κάποιο, ας το πούμε, είδος πρώτων κινήσεων με τις δυσκολίες τιμές που θα έρθουν κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών και ημερών, γιατί αλήθεια είναι ότι οι ανατιμήσεις θα μας απασχολήσουν μέχρι τον Μάιο. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχει ανεβεί το κόστος παραγωγής, ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ούτε εμείς. Ελπίζουμε κάτι να αλλάξει και τίποτα, πορευόμαστε με την ελπίδα. Στική δύναμη καθόλου. Κινητικότητα υπάρχει γιατί ο καιρός βοηθάει, γιατί ο καιρός πάντα είναι σύμμαχός μας ή και εχθρός μας, γιατί όταν υπάρχει κακοκαιρία δεν κατεβαίνει ο κόσμος. Σήμερα έχει πάρα πολύ καλό καιρό, κόσμος αρκετός κατεβαίνει, αλλά δεν υπάρχει κίνηση. Δεν υπάρχει ο κόσμος και δικαιολογημένα δεν υπάρχει κίνηση, γιατί τα πάντα έχουν ακριβένει. Ο κόσμος διαμαρτύρεται περισσότερο για τη ΔΕΗ, για τις τιμές και εδώ στα δικά μας τα είδη που υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις λογικά. Αναγκαστικά και εμείς ανεβάσαμε κάποιες τιμές και διαμαρτύρεται ο κόσμος. Δεν υπάρχει κίνηση καθόλου. Καθόλου ελπίζουμε από τον επόμενο μήνα, από τον Απρίλιο και μετά, πρώτο Θεός, να ανεβεί και λίγο η κίνηση και η δουλειά μας και να κατέβει και περισσότερος κόσμος. Εκεί ελπίζουμε όλοι. Τώρα αυτή τη στιγμή, το ξέραμε, αν και το ξέραμε ότι Φεβρουάριος-Μάρτιος είναι κακοί μήνες, αλλά αυτή τη χρονιά είναι τελείως πιο δύσκολα από άλλες χρονιές.